Συνεχίζουμε. Διάλειμμα και αμέσως μετά, όπως είπαμε, συνέχεια με την κουβέντα που έχουμε με τον Δημοτικό Σύμβουλο της παράταξης Project 2020, τον κύριο Δημήτρη Ιωαννίδη. Είχαμε μείνει στις κουβέντες για την ανακύκλωση, τα σκουπίδια, αλλά η εκπομπή μας, νομίζω, κύριε Ιωαννίδη, δεν έχει την πολυτέλεια να αναλύουμε κάθε θέμα τόσο διεξοδικά. Ναι. Οπότε ας προχωρήσουμε και στα άλλα, έτσι δεν είναι? Γιατί είστε και ένας άνθρωπος, ο οποίος ακούσαμε πολλές φορές να κάνετε παρεμβάσεις και για άλλα θέματα. Είπατε θέλετε να ζήσετε σε μια σύγχρονη πόλη. Μια σύγχρονη πόλη, από ό,τι θυμάμαι, στο εξωτερικό υπάρχουν πεζοδρομήσεις, υπάρχει ένα εμπορικό κέντρο το οποίο, ας πούμε, διέπεται από άλλους τρόπους λειτουργίας τόσο του κόσμου όσο και των αυτοκινήτων. Εδώ η Δράμα, μια παλιά και άναρχα δομημένη πόλη, έχει αυτή τη δυνατότητα, έστω και τώρα, να κάνει κάποιες παρεμβάσεις? Πράγματι έχει τη δυνατότητα. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, σαφέστατα. Μπορεί όμως με ένα σωστό σχεδιασμό και με μία σωστή μελέτη να γίνει. Υπάρχει μία, θα σας πω δύο πραγματάκια. Υπάρχει μία μελέτη από το 2011 για όλο το τσάι. 19 Μαΐου. Ακριβώς. Το παζάρι μας. Μέχρι και την Ατλαντίδα. Ένα κομμάτι γίνεται τώρα με το ΒΑ, το οποίο είναι ουσιαστικά το 1/4, 1/5 της μελέτης. Ναι, από Βενιζέλου μέχρι η Πατριά. Ούτε Βενιζέλου, δεν είναι από τη Βενιζέλου, είναι πιο μετά. Μάλιστα. Και δεν είναι ακριβώς βέβαια όπως η μελέτη, γιατί η μελέτη ήταν η προ-μελέτη κιόλας. Ένα άλλο είναι αυτό το οποίο θα φέρουμε και εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο με το καλό. Το οποίο θα είναι μια επίσημη προμελέτη, δεν θα έχουμε μια μελέτη έτοιμη με τα πάντα, η οποία θα αναφέρει τις πιθανές πεζοδρομήσεις που μπορούμε κάλλιστα να τις συζητήσουμε με όλους. Από την άλλη, επειδή είμαι και μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μας ήρθε μια τεχνική έκθεση από την Τεχνική Υπηρεσία σαν εισήγηση μέσω του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών για προσωρινές πεζοδρομήσεις. Εμείς, τόσο εγώ όσο και η κυρία Γιώργοβε, από την παράταξή μας, φέραμε μία αντιπρόταση. Η οποία βέβαια δεν έγινε δεκτή. Και συγκεκριμένα είχε τρεις τομείς αυτή η μελέτη. Στο δεύτερο τομέα έλεγε ότι ένας πεζόδρομος, ο οποίος υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Δράμας, για να μην ονομάσω περιοχή κτλ. Αντιληπτό. Να την κάνουμε ήπια κυκλοφορία. Και τους ρωτάω, γιατί ρε παιδιά να το κάνουμε ήπιες κυκλοφορίες από τη στιγμή που είναι πεζόδρομος? Γιατί έχει λειτουργήσει ποτέ σαν πεζόδρομος? Δηλαδή, επειδή δεν λειτουργήσε ποτέ σαν πεζόδρομος, δεν μπορείς να πάρεις μέτρα για να γίνει πεζόδρομος και μου το κάνεις ήπιες κυκλοφορίες? Την Κολοκυθιά θα παίζουμε δηλαδή? Είναι δυνατόν? Όταν θέλεις να είσαι, όταν θέλεις να είσαι μια σύγχρονη πόλη, γιατί μην ξεχνάτε, όλοι μας έχουμε πάει στο εξωτερικό ή αν θέλετε, ακόμα και στις, μην πάμε μακριά, στη Θεσσαλονίκη. Η Αγία Σοφίας έγινε πεζόδρομος. Αναπτύχθηκε η αγορά εκεί? Πάρα πολύ. Άρα, όπου υπάρχει ένας πεζόδρομος, μπορεί να υπάρξει και μια οικονομική άνθηση και για τα υπόλοιπα και για τα μαγαζιά, τα εμπορικά μαγαζιά. Είτε αυτά είναι υγειονομικό ενδιαφέροντος καφετέρια κτλ., είτε είναι ρουχισμού, παπούτσια κτλ. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο έναν χαρακτηρισμένο πεζόδρομο τον κάνεις ήπιας κυκλοφορίας? Πάνε και βάζουν έναν να πεζοδρομήσουν προσωρινά, είναι προσωρινά μέτρα αυτά, να το τονίσω αυτό, λόγω του κορονοϊού, πάνε και να πεζοδρομήσουν την οδό Χελμού στην Ανάπλαση. Και ερχόμαστε και την προτείνουμε να κάνουμε τον από κάτω δρόμο, τον παράλληλο και τις καθέτους, για να μεγενθύνουμε ουσιαστικά το ορθογώνιο, που δεν περνάει κανένα αμάξι εκεί, ενώ από τη Χελμού είναι πάρα πολλά παρκαρισμένα. Τι θα εξυπηρετήσει? Καταρχάς κόβεται η σύνδεση της 1ης Ιουλίου με τη Φιλίππου. Απλά πράγματα. Δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Απλά πράγματα. Απλά, κατανοητά και προς όφελος του πολίτη. Πάντως το κυκλοφοριακό, νομίζω, και τις πεζοδρομήσεις πάντοτε ήταν θέματα τα οποία ανέπτυσαν αρκετές εντάσεις, κύριε Ιωαννίδη. Πρέπει να το παραδεχθούμε. Θα κάνετε λίγο υπομονή όταν θα φέρουμε την πρότασή μας. Νομίζω θα είναι. Θα τη δείτε, νομίζω θα είναι στοχευμένη. Άρα καλά. Άρα πάμε στο μέλλον για αυτή την κουβέντα. Στο κοντινό μέλλον. Στο κοντινό μέλλον, αλλά έχουμε την κουβέντα ήδη, η οποία έχει αρχίσει εδώ και κάποιο καιρό, πάλι λόγω κορονοϊού. Τι μας κάνει ο κορονοϊός, ναι, τελικά? Εντάξει, αλλάζει πολλά πράγματα, ναι, αυτή είναι αλήθεια. Θα αλλάξει τελικά
την θέση της λαϊκής και τον τρόπο επιτέλους λειτουργίας της. Γιατί πολλοί λέμε ότι η λαϊκή δεν λειτουργεί με σωστό κανονισμό και νόμιμα, αλλά και πολλοί λέμε ότι ναι, μεν πρέπει να φύγει, αλλά δεν πρέπει να φύγει. Λοιπόν, καταρχάς η λαϊκή είναι ένα σημαντικό θέμα, η μετακίνησή της ή όχι. Αυτό η διάσπαση, αν θέλετε, έγινε λόγω του κορονοϊού να κρατηθούν αποστάσεις. Από την άλλη, ορμόμενος πάνω σε αυτό ο κύριος Μαμσάκος και το επιτελείο είδανε ότι ίσως είναι ευκαιρία να κάνουμε κάτι, το οποίο όμως εμείς δεν έχουμε καμία ενημέρωση, ούτε καν επικεφαλής, από όσο γνωρίζω. Δεν έχει ενημερώσει κανέναν. Και επανέρχομαι σε αυτό που είπατε, ότι οι αντιπολιτεύσεις υποτίθεται μπορούν να διοικήσουν το Δήμο. Αλλά βλέπετε, ο κύριος Μαμσάκος κάνει το κεφαλιού του. Δεν ενημερώνει. Αν λοιπόν, εμείς δεν έχουμε καμία χειροπιαστή πρόταση, δεν μας έχει γίνει καμία επίσημη ενημέρωση. Περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση, έχουμε τη θέση μας, την είχαμε και στο πρόγραμμά μας, η οποία έλεγε για πιθανή μετακατάσταση, αλλά με σωστό τρόπο. Δεν λέμε τα παίρνουμε, ελάτε, μαζευτείτε, πάμε εκεί. Πρέπει να γίνουν στοχευμένα πράγματα. Πρέπει να γίνουν, αν και εφόσον. Ωραία, έστω ότι θέλεις να τα μεταφέρεις. Πολύ ωραία. Τι πρέπει να κάνεις για να γίνει εκείνη η περιοχή που ζούσε από το παζάρι, αυτό είναι αλήθεια, και στη συνέχεια, να έχει συνέχεια. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Α, με βόλεψε τώρα, το πάω εκεί και άσε θα δούμε. Όχι. Δεν έχει υπήρξει μια διαβούλευση. Τίποτα, απολύτως. Δεν υπήρξε τουλάχιστον. Επίσημη πρόσκληση. Όχι, λέτε, βέβαια. Όχι, βέβαια. Δεν ξέρω τι διαβουλεύσεις έχουν γίνει από τη μεριά της Δημοτικής Αρχής με τους εμπόρους, τους μικροπολιτές κτλ. Αλλά από εμάς, από τη Δημοτική Αρχή, δεν έχει γίνει καμία ενημέρωση. Σε σχέση δηλαδή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τίποτα δηλαδή, απολύτως. Μάλιστα, κάποια συνεργασία προκειμένου. Οψόμεθα περιμένουμε να δούμε πότε και αν θα μας φέρουν την πρόταση. Αν και η Δημοτική Αρχή και δύο δήμαρχος έχει δείξει ότι τον βολεύει έτσι να το τρενάρει το πράγμα, τα πάει όλα προς το τέλος, το φτάνει στα άκρα. Κάποια στιγμή όμως θα έρθει και η αρχή του τέλους μιας θητείας, η ανάγκη μια λήψης απόφασης. Συμφωνώ, αλλά εγώ σας λέω με βάση το παρελθόν. Τι έχει κάνει, τι έχει γίνει ως τώρα. Βλέπω ότι είναι πιο άσε θα δούμε. Όταν όμως άσε να εκτεθούν άλλοι. Τόσο πολύ ένα τέτοιο ζήτημα, δεν δημιουργούνται και κάποια, επιτρέψτε μου να πω, καρκινώματα, προβλήματα ακόμη περισσότερα? Γιατί εντάξει, κάποια στιγμή ξέρουμε τα προβλήματα, ψάχνουμε τις λύσεις. Όλα τα προβλήματα, εκτός από τον τετραγωνισμό του κύκλου, νομίζω ως τώρα έχουμε επιτύχει. Όλα τα προβλήματα, σε όλα τα προβλήματα λύσεις, υπάρχει λύση. Ναι. Και αυτό επιτρέψτε να το ξέρω σαν μαθηματικό μυαλό. Έτσι. Ναι. Όλα τα προβλήματα έχουν μια λύση. Εκτός από τον τετραγωνισμό του κύκλου, όπως είπατε. Λοιπόν, οι λύσεις όμως είναι μπροστά μας. Δεν είναι μεγαλόπνοες. Δεν είναι να δημιουργήσουμε τεράστια πράγματα. Η λύση συνήθως σε πολλά πράγματα, και επειδή το αντιμετωπίζω καθημερινά στη δουλειά μου, είναι μπροστά μας και είναι πολύ απλές. Μάλιστα. Και είναι και οι πιο σωστές. Δεν χρειάζεται να τριβελίζουμε, να το βλέπουμε από εδώ, να περιμένουμε τον Α, να περιμένουμε τον Β. Όχι. Είσαι Δημοτική Αρχή, πάρε τις αποφάσεις σου γρήγορα. Δεν κοστίζουν όμως. Και το πολιτικό ρίσκο ενίοτε, κύριε Ιωαννίδη, μπορεί να έχουμε ακόμη 3 χρόνια μπροστά μας για τις επόμενες εκλογές. Κοιτάξτε, ο κύριος Μαμσάκος έχει δείξει ότι την επόμενη των εκλογών, το μόνο που σκεφτόταν ήταν για τις επόμενες εκλογές. Δεν έδειξε πώς θα λύσει τα προβλήματα. Αυτό έχει δείξει. Μάλιστα. Και πώς θα μπει σαν δούριος ύπος σε άλλες παρατάξεις. Αυτό είναι η αλήθεια. Εγώ σας είπα, βάλτε ελεξίσφαιρο. Ο κύριος Ιωαννίδης μιλάει ήρεμα, αλλά νομίζω ότι δίνει σε όλους εσάς εκείνα τα μηνύματα που θέλει να περάσει ως Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης και δει της παράταξης Project 2020. Μία ομάδα ανθρώπων η οποία ξεκίνησε από πολύ μικρή εκπροσώπηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και φτάσατε σε πολύ σεβαστό αριθμό. Σε όπως είπαμε, 25,5%. Στο παρά και ένα να εκλεγείτε. Ναι, ακριβώς. Αυτό το χρονικό διάστημα, επειδή αναφερθήκαμε στις πεζοδρομήσεις και βλέπουμε και τα έργα ανάπλασης διάφορων περιοχών, και επειδή σας είδαμε να είστε και εσείς μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων που ασχολείστε με το συγκεκριμένο, δώστε μας λίγο τι ακριβώς επικρατεί αυτή τη χρονική περίοδο. Αυτό που επικρατεί στη συγκεκριμένη περίοδο, παράδειγμα στην πλατεία, εκεί αποξηλώθηκε το δόστρωμα, η παλιή λήφη και μπήκανε καινούργια. Και είπανε, εντάξει, έτσι όπως μας βολεύει τώρα, στο κρατήσουμε να το πεζοδρομήσουμε. Ενημέρωση μηδέν. Έχει γίνει κάτι και με τη ΣΚΡΑΣ, την οποία δεν έχω
πλήρη εικόνα, οπότε δεν θέλω να αναφερθώ εκτενώς. Φαίνεται, το ξέρω, το παίρνουν πίσω. Δεν θέλω να πω. Αυτό ναι, στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο, στο επόμενο συνέντευξη ενδεχομένως να το αναφέρουμε. Γενικά, από ό,τι βλέπετε, η Δημοτική Αρχή δεν δουλεύει με ένα σωστό προγραμματισμό. Κάνουμε το παράδειγμα. Κάνουμε τους πεζοδρόμους. Εντάξει, τώρα στο κλείσουμε λόγω κορονοϊού και βλέπουμε. Όχι. Έχεις πρόγραμμα. Ποιο είναι το πρόγραμμά σου? Το υλοποιείς? Ορίστε. Και όχι να παίρνεις κομμάτι από το δικό μας πρόγραμμα και να προσπαθείς να το υλοποιήσεις. Γιατί είχαμε και μια τέτοια αντιδικία με έναν συνάδελφο αντιδήμαρχο που μου το είπε. Καλός ή κακός, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία προσπαθούν και τα φέρνουν μέσα από το δικό μας πρόγραμμα. Και προκαλώ τον κόσμο να δει το δικό μας πρόγραμμα και να δει αυτά τα οποία έχουν γίνει έως τώρα. Αυτά τα όσα έχουν γίνει. Μητρώ εθελοντών, το λέγαμε. Μητρώ εθελοντών. Δεκποτά. Το λέγατε. Το λέγαμε. Ήμασταν η αλήθεια και ο κύριος Ηλιόπουλος, να πούμε την αλήθεια. Ναι. Και εκ των υστέρων τώρα στο τελευταίο, στην τελευταία λύση ήταν και η υπόλοιπη ζωή. Και καταφέρατε κάτι. Το οποίο δεν ξέρω όμως τελικά αν το κατανόησε ο κόσμος, γιατί και τη Δημοτική Αρχή ρωτάμε και τις αντιπολιτεύσεις ρωτάμε σχετικά με το ζήτημα αυτό, όπως είπατε, της ΔΕΚΠΟΤΑ. Ακούμε από μέρους της αντιπολίτευσης για υποβάθμιση, για άδειασμα του κύριου Καλλινικίδη ενόψει των διοργανώσεων για τον Τραμάικα, ίσως τα ελευθέρια που ακυρώθηκαν λόγω κορονοϊού και αυτά. Μου θυμίζει μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης να διαβάλλεται τη συγκυβέρνηση του Δήμου μεταξύ κυρίου Μαμσάκου και Καλλινικίδη, όπως γίνεται με τον ανασχηματισμό τώρα. Όπως είπατε, ο λαός της Δράμας, οι πολίτες της Δράμας, ψήφισαν για Δημοτική Αρχή τον κύριο Μαμσάκο και όχι τον κύριο Καλλινικίδη. Ο Κλεισθένης όμως έδινε αυτή τη δυνατότητα. Πολύ ωραία, έδινε. Έπραξαν οι άνθρωποι όπως ήθελαν, πολύ σωστά. Εμείς λέγαμε στο πρόγραμμά μας συγκεκριμένα, και όπως σας είπα και ο κύριος Ηλιόπουλος, να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, ότι θέλουμε να καταργήσουμε τα εκπότα. Συστρατεύθηκε και η πολιτική ζωή, οι τρεις αντιπολιτεύσεις λοιπόν, το υπερψηφίσαμε. Για τους χύψη λόγους, να μην τους αναφέρουμε εδώ πέρα, ό,τι έγινε, τελικά δεν μπόρεσε να κλείσει τα εκπότα. Γιατί? Γιατί υπήρχε, έγινε κάτι, νόμος του κράτους ήτανε, μια τροπολογία και λέει ότι θέλει τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου. Σε ποιο δημοκρατικό καθεστώς αποφασίζουν οι πολλοί να κλείσει κάτι και μετά λένε στον έναν θα μας πεις εσύ? Όχι, δεν πάει έτσι. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι δημοκρατικό. Αυτό το οποίο έγινε με τη ΔΕΚΠΟΤΑ δεν είναι δημοκρατικό. Δηλαδή αποφάσισανε 8-8-16, δηλαδή αποφασίσαμε παραπάνω από το 50% του Δημοτικού Συμβουλίου η πλειοψηφία να κλείσει η ΔΕΚΠΟΤΑ. Και ήρθε με μια τροπολογία, δεν ξέρω τι, ένας νόμος, οτιδήποτε, και είπε ο Δήμαρχος, όχι, εγώ δεν θέλω να κλείσει, και διατηρείται ακόμα ανοιχτή. Αυτό νομίζω δεν είναι η δημοκρατία, αντικειμενικά. Αυτό φυσικά θα μας το πει ο νομοθέτης, ο οποίος εισέβαλε έτσι, με το δικό του αυτό, με τη ρύθμιση αυτή. Αλλά εγώ θα ρωτήσω, κύριε Ιωαννίδη, ως παράταξη, πείτε μου γιατί θέλετε, έτσι, με τα επιτάσσεως, ήταν μέσα στο προεκλογικό σας πρόγραμμα, έτσι. Να κλείσει μία επιχείρηση, η οποία μετά για να ξανανοίξει, πολλοί υποστηρίζουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν και έχει υποθεί πολλές φορές και έχει υποθεί και μέσα στο Δημοτικό Συμβουλίο, αλλά και στην εκπομπή σας, από άλλους, και από μένα, αν δεν πρωτώμε, όταν μπήκαν οι ορκωτοί λογιστές μέσα στην ΔΕΚΠΟΤΑ, είδαν ένα έλλειμμα της τάξης των 150.000 ευρώ, αν δεν απατώ, το οποίο έλεγαν ότι συγκεκριμένα ότι είναι ισχύρας τρίτων. Δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά με λίγα που καταλαβαίνω μπορώ να πω ότι αυτά τα ισχύρας τρίτων 150.000 ευρώ, τα οποία είναι δικά σας, δικά μας, το κάθε φορολογούμενο, ήταν κάπου, που δεν ξέρουμε πού ήταν. Μάθαμε, θα μάθουμε. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Αλλά επειδή δεν ξέρει ο κύριος Ιωαννίδης και εμείς δεν θέλουμε να μπούμε στα λογιστικά αυτά, γιατί όπως λέτε, ορκωτιολόγιστες κτλ. Και το ξαναρωτάμε, λέτε το δηλαδή συζητήθηκε. Αλλά απλά... Δηλαδή έχεις μια δημοτική επιχείρηση, ναι, η οποία
έχει 150.000 ευρώ έλλειμμα. Κακοδιαχείρισης, είναι κάπου. Σε βάθος χρόνου πάντοτε αυτά. Ναι. Και επιλέγεις να την κρατάς για ποιο λόγο? Για πολιτικάντικους λόγους, για να κάνεις το στρατό σου των εθελοντών, γιατί στην αρχή από εκεί ήταν να γίνουν οι εθελοντές. Ναι, γι' αυτό χαμογέλασα. Και όχι να υλοποιήσουν τη δικιά μας πρόταση που τελικά την υλοποίησαν, γιατί δεν μπόρεσαν να αντέξουν όλη αυτή την κριτική. Είδατε τελικά ότι και εσείς που ασχολείστε, όχι εσείς προσωπικά, γενικά όλη η ομάδα των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτό, δεν έχουν απαντήσεις ακόμη για αυτό το θέμα. Γι' αυτό το ξαναφέρουμε και το ξαναφέρουμε στη κουβέντα μας, κύριε Ιωαννίδη, με όλους σας. Γιατί ο κόσμος δεν τα καταλαβαίνει. Δεν γνωρίζουμε. Δεν μιλάω για τον κόσμο, μιλάω και για μένα και για όλους. Όπως και να έχει, είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει. Είπα, τώρα τα έμαθα εκ των έσω. Ναι, έτσι γίνεται, ναι. Αλλά επειδή μιλήσατε για τους εθελοντές, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, έτσι να το πάμε λίγο και πιο γρήγορα σε όλα τα ζητήματα, εάν αυτοί θα μπορέσουν να είναι χρήσιμοι από εδώ και μετά στον Δήμο, γιατί ο κορονοϊός άλλαξε την πραγματικότητά μας. Ήρθε και πραγματικά δημιούργησε πολλά προβλήματα στον κοινωνικό ιστό της πόλης, που θα ήθελα να αναφερθείτε σε αυτό το κομμάτι σχετικά με την κοινωνική πολιτική που ασκήσαμε και είμαστε ίσως προετοιμασμένοι να ασκήσουμε εν ώψη του φθινόπωρου, αλλά και στο κομμάτι αυτό το οποίο αφορά, όπως είπα και προηγούμενα, τις αναβολές, αλλά ταυτόχρονα και ακυρώσεις πολλών μεγάλων εκδηλώσεων, που ίσως είναι και μία εξ αυτών η Ονειρούπολη. Όπως σας είπα, το είχε αναφέρει συγκεκριμένα και ο επικεφαλής μας σε μια συνέντευξή του στο κανάλι στην προηγούμενη εβδομάδα. Σε εισαγωγικά συμβολεύει τη Δημοτική Αρχή ο κορονοϊός. Γιατί με πρόσχημα αυτό θα μπορέσει να μην γίνονται εκδηλώσεις. Μπορεί και η Ονειρούπολη, δεν το ξέρουμε ακόμα. Αλλά αυτό δεν βοηθάει και πολλούς επαγγελματίες του χώρου. Πολλοί επαγγελματίες του χώρου δεν σημαίνει ότι ζούσαν μόνο από αυτό, αλλά οι άνθρωποι έκαναν τη δουλειά τους και είχαν και από αυτά κάποια προς το ζήν. Δυστυχώς οι κοινωνικές εκδηλώσεις δεν μπορούν να διατηρηθούν στα 50 άτομα, τους εκλεκτούς, όπως στον Τραμάικα. Στον Τραμάικα είναι δυνατόν να περιορίσεις τώρα 16, 17, 18, 20 χρονών παιδιά σε έναν ανοιχτό, χώρο. Τι θα βάλεις security γύρω-γύρω? Πιο πολλά λεφτά θα δώσεις στο security παρά για να κάνεις εκδηλώσεις. Μέχρι τελευταία στιγμή το λέγαμε και είχαμε βγάλει και μια ανακοίνωση ότι δεν πρέπει να γίνει. Είναι η κατάσταση έτσι. Άλλαξε τις νοοτροπίες μας, άλλαξε πολλά πράγματα και θα συνεχίσει να αλλάζει. Αν και εμείς οι Έλληνες δεν μπαίνουμε εύκολα σε πολλές καλούπια. Παρ' όλα αυτά, όταν είναι για θέματα υγείας, καταλαβαίνουμε αρκετά καλά. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε και για την Ονειρούπολη αύριο μεθαύριο. Η Ονειρούπολη σαφέστατα είναι για μένα η μεγαλύτερη γιορτή χριστουγεννιάτικη της χώρας μας. Πάνω σε αυτήν στηρίχθηκαν άλλες γιορτές σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά είναι η καλύτερη. Πέραν τούτου όμως, στην τελευταία Ονειρούπολη δεν νομίζω ότι έμεναν και πολλοί κόσμος ευχαριστημένος. Και ίσως γι' αυτό, αν θέλετε, σε εισαγωγικά έδειξε, δεν ξέρω αν ισχύει, ο κύριος Μαμισάκος ότι αδειάζει τον κύριο Καλλινικίδη. Και γι' αυτό το έχει μεταφέρει από τον κύριο Καλλινικίδη στην κυρία Πολύ. Επειδή η Ονειρούπολη ανοίγει, κλείνει, εμείς δεν σταματάμε ποτέ να τη συζητάμε. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία, κύριε Ιωαννίδη, να τη συζητήσουμε και στο άμεσο μέλλον. Γιατί σίγουρα και εσείς ως παράταξη θα έχετε στο πίσω μέρος κεφαλιού σας να θίξετε το συγκεκριμένο. Εάν θα πρέπει να την. Ένα πράγμα θα σας πω μόνο για την Ονειρούπολη, ότι τις πολύ ωραίες συνεδριάσεις που είχαμε τότε, μας είχε πει ο κύριος Μαμισάκος το Φλεβάρι, συγκεκριμένα κιόλας έτσι, το Φλεβάρι θα έρθει και θα το συζητήσουμε. Τι έχουμε τώρα? Αύγουστο. Ναι, ήταν όμως και αν και συζητούσατε, εγώ θα κάνω το δικηγόρο. Υπήρχε ένα προγραμματισμό να κάνεις. Και άμα δεν ισχύει για φέτος, να το κάνεις για του χρόνου. Δεν κατάλαβα. Δεν πρέπει να είσαι έτοιμος. Δεν συζητήθηκε. Δηλαδή, λέτε ότι για την ώρα δεν υπάρχει. Εγώ δεν ξέρω αν. Τι γίνεται, πραγματικά σας μιλάω. Όταν δεν ξέρουν οι δημοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, νομίζω ότι περιτεύει να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι παράπονα. Ενώ ασχολούμαστε, ψάχνουμε. Ναι. Δεν έχουμε ενημέρωση, αυτό θέλω να πω. Έτσι, τελειώνοντας την κουβέντα που έχουμε, κύριε Ιωαννίδη, σίγουρα από ό,τι έχω καταλάβει, σας έχει εξητάρει το γεγονός της ενασχόλησής σας.
Εντάξει, είναι ενδιαφέρον, μαθαίνεις αρκετά πράγματα, ναι. Που σημαίνει ότι το βλέπετε πολύ θετικά και στη συνέχεια. Είναι ένας ιός η αλήθεια η ενασχόληση με τα κοινά, σε αυτό το επίπεδο. Επειδή έτυχε να το έχω και μέσα στο πατρικό μου το σπίτι αυτό. Ναι, το να ασχοληθείς με τα κοινά, το να προσπαθείς να δώσεις κάποια να λύσεις κάποια προβλήματα, ιδιαίτερα δε από τη δικιά μου μεριά που εγώ έχω και τη δουλειά μου, δεν έχω δηλαδή κάποιο θέμα να ασχοληθώ για να βιοπορήσω, αν θέλετε. Ναι, σε εξητάρει να ασχολείσαι γιατί βλέπεις τα πράγματα της καθημερινότητας και εγώ είμαι άνθρωπος τουλάχιστον που μου αρέσει να δίνω λύσεις. Με το δικό μου σκεπτικό βέβαια, έτσι, μπορεί να είναι και λαθασμένες. Η λύση του γόρειου δεσμού μπορεί να υιοθετηθεί σε κέρια ζητήματα του Δήμου Δράμας, κύριε Ιωνίδη. Μόνο... Επειδή είπατε ότι σας αρέσει να δίνετε λύσεις. Γόρειοι δεσμοί υπάρχουν. Μα γι' αυτό λέω, παντού. Υπάρχει δυνατότητα να υιοθετηθεί. Μόνο όταν υπάρχει συνεννόηση και όχι να κάνουμε πολιτική για την πολιτική, πολιτικάντικη δηλαδή, ή να κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Μάλιστα. Και αυτό, αν θέλετε, εμείς το κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Κάνουμε αντιπολίτευση για το καλό της πόλης και έχει φανεί, νομίζω, τον ένα χρόνο που είμαστε αντιπολίτευση. Άρα, ας πούμε, σε σχέση με την κοινωνική πολιτική που υιοθέτησε ο Δήμος Δράμας αυτό το χρονικό διάστημα, ήσασταν δηλαδή... Ήτανε μέτρα τα οποία έπρεπε να παραχθούν. Ωραία. Αυτό. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί ήταν ένα θέμα που έδειξα σε ένα ερώτημα και ήθελα αυτό, να ναι, ήταν ένα... Αυτό ήταν κάποια που έπρεπε να παραχθούν κάποια μέτρα. Είχαμε καταθέσει την πρότασή μας. Υλοποιήθηκαν όλα τα οποία είχαμε πει. Αυτό είναι αλήθεια. Προετοιμαζόμαστε για το αύριο εν ώψη του φθινοπόρου. Θεωρώ ότι περιμένουν ο Δήμος, περιμένει, να μην λέμε η Δημοτική Αρχή μόνο, περιμένει ο Δήμος και τις ανακοινώσεις της ιατρικής κοινότητας και του ΟΔΗ. Και θεωρώ ότι θα πράξει τα δέοντα όπως λένε οι οδηγίες αυτές. Να πω ένα ευχαριστώ, κύριε Ιωνίδη. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, με λήψεις ή παραλήψεις ή ανάγκες υποστήριξης, εδώ με τον κύριο Ιωνίδη μιλήσαμε για κάποια θέματα. Τα θέματα δεν τελειώνουν, όπως και δεν τελειώνουν τα προβλήματα για τα οποία ζητούν λύσεις. Και όπως και δεν τελειώνουν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να μπουν στη διαδικασία να προσπαθήσουν, αν μη τι άλλο, να τα λύσουν. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε.